Μόνον αλλαγών. Δίπλα μου στο στούντιο, Ανδρέας Σταματόπουλος, για να δούμε όλο το σκηνικό και ό,τι έγινε και σήμερα αλλά και χθες. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Χριστίνα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο και είχαμε τις πρώτες, έτσι, τα πρώτα καμπανάκια για το γεγονός ότι πρέπει να ρίξουν όλοι σκληρή δουλειά. Και οι δηλώσεις όμως των υπουργών και υφυπουργών ήταν στο ίδιο μήκος κυμάτος. Εντάξει. Στο ίδιο έργο θεατές. Αυτά βλέπουμε κάθε φορά που έχουμε καινούργια κυβέρνηση, καινούργιο Υπουργικό Συμβούλιο. Σηκώνουμε μανίκια. Ερχόμαστε από νωρίς στο Υπουργείο την πρώτη μέρα, για τις υπόλοιπες μέρες δεν ξέρω. Και βεβαίως παίρνουμε αυτούς τους περιβόητους μπλε φακέλους. Και την προηγούμενη φορά είχε δώσει κάτι φακέλους ο Μητσοτάκης, όπου περιέχουν και το έργο που πρέπει και το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί από τον κάθε υπουργό και θα τους ελέγχει, λέει ο Μητσοτάκης. Και αυτό είναι κάτι καλό, ότι έχετε να κάνετε 1, 2, 3, 10 πράγματα μέχρι αυτήν και αυτήν την ημερομηνία. Οπότε όλοι ξεκινούν, 63 άτομα το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι ούτε μικρό ούτε ευέλικτο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και κακό το γεγονός ότι είναι 63 υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν την πολιτική και να την εφαρμόσουν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε και μερικά ευτράπελα, όπως ότι δεν αναγνώρισαν, νομίζω, μετά στο Υπουργείο τον. Πού να τον αναγνωρίσουν, τον κύριο Παπαστεργίου, έτσι. Οι υπόλοιποι είναι περισσότερο γνωστοί, κάτι ονόματα που δεν τους ξέρει κανείς. Ο κύριο Παπαστεργίου, εντάξει, ένας άνθρωπος τον είχε φιλοξενήσει και εσύ στην εκπομπή σου, Χριστίνα. Πολύ καλός, πολύ ευγενής, πολύ φιλικός, αυθόρμητος και πολύ ικανός από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα θητεία του στον Δήμο Τρικαίων. Στα Τρίκαλα δηλαδή. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πραγματικά είναι μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, είναι ένα πείραμα. Ποιο δηλαδή, ότι το να έχεις, να κάνεις μια πόλη όπως είναι τα Τρίκαλα σχεδόν ψηφιακή και με πολλές εφαρμογές και να τη βελτιώσει η ποιότητα των πολιτών, που το πέτυχε αυτό ο Παπαστεργίου, αν αυτό μπορεί να γίνει στο μεγάλο κάδρο. Πάντως, να γίνει σε επαναλλαγικό επίπεδο. Σήμερα αυτό που θέλει είναι να ολοκληρωθούν αυτά που ξεκίνησε ο κύριος Πιερακάκης, να μην μείνει κάτι στη μέση. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, να υπάρχει συνέχεια. Αλλά αυτό έχει σημαντικό γιατί. Αλλιώς, αν αποτύχει ο Παπαστεργίου, σημαίνει ότι αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά μπορεί να γίνουν μόνο στα Τρίκαλα, αλλά μετά να γίνουν, ξέρω εγώ, στο Δήμο Αμπελοκήπο Μαγνημένης και μετά στο νότιο τμήμα της Κρήτης. Ότι δεν μπορεί να γίνει επαναλλαγικά. Αν αποτύχει, θα είναι κρίμα. Γιατί θα δείχνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Ότι υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία και ένας μηχανισμός από πίσω που μάχονται να μην γίνει. Άρα, αυτό. Ψήφο εμπιστοσύνης από σένα ότι αν είναι να μπορεί να γίνει, θα γίνει. Θυμάμαι αυτό τον. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, γιατί και παλιά που ήταν κοινοτάρχης στην Απείρανθο της Νάξου, ο Μανώλης ο Γλέζος, είχε εκλεγεί κοινοτάρχης. Τότε είχαμε ακόμα κοινότης. Και είχε εφαρμόσει το σύστημα της άμεσης δημοκρατίας. Και λειτουργήσε για 4 χρόνια στην Απείρανθο της Νάξου και μετά δεν λειτουργήσε πουθενά άλλου. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτά που εφαρμόζουν στην τοπική στην αυτοδιοίκηση μπορούν να γίνουν και στο μεγάλο κάδρο. Είναι τρομερά ενδιαφέρον και νομίζω είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να ξεκολλήσουμε για την τρίτη θέση από το τέλος. Είμαστε τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε μόνο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από τις τελευταίες θέσεις. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση, όπου εκεί η ψηφιοποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, στο κομμάτι των Δήμων, φαίνεται ότι αναβαθμίζοντας το Υπουργείο από 12, νομίζω που ήταν, των εσωτερικών σε 4, δίνει μεγάλη σημασία και στην αυτοδιοίκηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, τώρα η σειρά των Υπουργείων κτλ. Το έργο που θα παραχθεί τώρα, ποια θα είναι η σειρά όταν σε καλούν στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λίγη σημασία έχει. Α, δεν θέλω. Θέλω να είμαι ψηλά στη σειρά. Δεν θέλω να είμαι μετά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και την Νίκη Σταματιάδου, γιατί έχουμε παράθυρο, κυρίες και κύριοι, για έξτρα φόρο ελαφρύνσης. Εξετάζει τη μείωση ΦΠΑ και φορολογικών συντελεστών. Η Νίκη έχει όλο το ρεπορτάζ. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Όπως καταλαβαίνουμε και από το προηγούμενο διάστημα, το είχε τονίσει αυτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Και φυσικά, όπως είπες και εσύ, με τα καμπανάκια δανείζομαι λοιπόν την έκφρασή σου. Πάρα πολλές φορές έχει γίνει κρούση του κόδωνα κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη φοροδιαφυγή. Οπότε προσπαθεί τώρα ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βάλει μέσα στις μεταρρυθμίσεις, στις 120 που έχει σχεδιάσει, και τις φοροελαφρύνσεις, προκειμένου να δοθούν κάποια κίνητρα
σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν να μην φοροδιαφεύγουν, για να τους διαβεβαιώσει ότι δεν θα φεύγει μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων του τζίρου τους. Έχεις δίκιο στις... που το συνδυάζει. Θα ελέγχεται πάρα πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι θα μπορεί να δίνει αυτά τα pass που τα κόβει η Ευρώπη, η Κομισιόν κλπ. Θα μπορεί μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχο ισοζύγιο το να τα πηγαίνει καλά στα έσοδα. Άρα πρέπει ό,τι έχει σχέση με φοροδιαφυγή να παταχθεί όσο αυτό γίνεται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις. Γιατί σου λέει, θα κάνω υποχρεωτικό να πληρώνεις τον οδοντίατρο με κάρτα. Θα κάνεις υποχρεωτικό όλα με κάρτα γιατί να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Και αντιδρούν όλοι οι σύλλογοι των ελευθερών επαγγελματιών, ο οδοντίατρος που γνωρίζουμε τι γίνεται, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός. Εγώ προχθές πήγα στο περίπτερο, δεν είχα ψηλά και ήθελα να πάρω μια σοκολάτα και μόνο που δεν με έδιρε όταν είπα να πάρω να το πληρώσω με κάρτα. Εγώ ξέρω στο και περίπτερα που δεν έχουν να πληρώσουν. Ναι, αυτό σου λέει. Το κάνεις υποχρεωτικό να έχουν όλοι και στο κομμωτήριο πήγα να πληρώσω με κάρτα και μου λέει καλύτερα έλα αύριο να μου τα δώσεις σε τέτοια, όχι με κάρτα. Ναι, θα πω όμως και κάτι άλλο. Όταν θα το κάνει αυτό που εγώ συμφωνώ να το κάνει, από την ίδια ώρα όμως, την ίδια ακριβώς, θα πρέπει να κάνει να είναι φοροελάφρυνση για μένα ό,τι πληρώνω και ό,τι δίνω. Ένα στάδιο. Όχι είναι... δηλαδή τη μία πλευρά τα έχουμε όλα, τα φορολογούμε όλα, ισχύει, τα κάνουμε ήδη όλα. Ήδη ισχύει αυτό, ήδη ισχύει. Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι λες, Αντρέα. Όχι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για ποιους. Με τους ελεύθερους επαγγελματίες θα γίνει με στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή όταν συνδεθεί το POS με την ταμιακή μηχανή. Εννοώ ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει. Ναι, να μαλώσουμε λίγο στον αέρα. Για ελάτε, να ανεβάσουμε τόνους. Εννοώ ότι θα πρέπει αυτό που έλεγαν, ξέρεις ποιος το έλεγε, ο Τζίμερος το έλεγε. Και οφείλω να το πω τώρα, δεν έχει να κάνει με τις εκλογές έτσι κι αλλιώς. Το έλεγε εδώ ο Μάνος ο Κούλας που ερχόταν, ότι ήταν πρόταση να τελειώνεις, να βλέπεις τι έσοδα έχει αυτός, ο μισθωτός ελεύθερος επαγγελματίας. Ότι αυτό είναι ο τελικός σκοπός. Τι έξοδα κάνεις, την αφαίρεση και φορολογεί το άνθρωπος. Ο τελικός σκοπός είναι αυτός. Δεν είναι όμως, έλα να δεις τους ελεύθερους επαγγελματίες, το λέω γιατί έχω και μπλοκάκι, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, έλα να δεις ότι δεν εκπίπτει από τα έξοδα μου τίποτα παρά μόνο οι βενζίνες. Δεν εκπίπτει τίποτα από τη στιγμή γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη φοροδιαφυγή και υπάρχει αυτή η άτυπη συμφωνία. Ναι, αλλά τη φοροδιαφυγή δεν θα την πατάξει τη φοροδιαφυγή έχοντας φόρους. Είναι παράλληλο. Όχι, αυτό θέλει να γίνει με παράλληλο τρόπο. Στο δεν είναι πρώτο δεύτερο. Είναι να συνδεθεί το POS με την ταμία και η μηχανή. Εκεί θα αλλάξουν τα πάντα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, επειδή διάβαζα σήμερα το ρεπορτάζ αυτό που αναφέρεις, Ανδρέα, δεν είναι βέβαιο ακόμα, γιατί τώρα θα πρέπει να λάβει αποφάσεις το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με αυτό, γιατί εκπνέει και η προθεσμία για τη σύνδεση αυτή την οποία αναφέρεις. Υπάρχουν πιέσεις από όλους αυτούς τους συλλόγους ελευθερών επαγγελματιών να μην γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι και ο κατάλογος προαλήφθεται για το Υπουργείο Οικονομικών εκεί πέρα ο Ανδρέας και τα βρίσκει όλα πολύ καλά. Δεν αυτά δεν θα έχουμε τον Παναγιώτη Φωτιάδη, τον οικονομολόγο και φοροτεχνικό λίγο αργότερα μαζί μας να μας τα εξηγήσει. Λοιπόν, και επειδή εδώ υπάρχει δημοκρατία, σταματάει η συζήτηση εδώ και πάμε στην επόμενη είδηση. Λοιπόν, πρώτη διευρυμένη σύσκεψη στο Μαξίμου χθες για το μεταναστευτικό, Ανδρέα. Συμμετείχαν πολλοί από ό,τι βλέπω. Λειτουργήσε προπαρασκευαστικά εν ώψη τη Συνόδου Κορυφής αύριο. Στην ουσία ήταν μια γνωριμία μεταξύ τους υπεύθυνοι των όλων των Υπουργείων που έχουν να κάνουν το μεταναστευτικό για την κοινή θέση που ούτως ή άλλως παραμένει ίδια της χώρας μας, δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην όσοι έρχονται να μην μένουν μόνιμα στη χώρα μας και να υπάρχει δυνατότητα παροχής εγγράφων ώστε να φεύγουν μετά στις χώρες που επιθυμούν της Ευρώπης, κάτι που δεν γίνεται και το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως να δοθούν περισσότερα χρήματα και στην Τουρκία και οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Τώρα θα έχουμε αύριο, είπαμε, τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και με το μεταναστευτικό ως κύριο θέμα στην ατζέντα, αλλά και το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Ιουλίου στην Ισπανία. Και ακούω ότι υπάρχει γενικά μια πίεση προς την πλευρά του Μητσοτάκη, κάποια πράγματα να τα έχει τρέξει. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη έτσι, πίεση. Η ουσία είναι ότι θα έπρεπε να έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά μην γελιόμαστε, τους τελευταίους 2-3 μήνες η χώρα ήταν, δεν υπήρχε, δεν γινόταν τίποτα λόγω των εκλογών. Σωστά. Μια με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, μια με την προεκλογική περίοδο, μείναμε λίγο πίσω, η διάθεση από ό,τι φαίνεται υπάρχει να καλυφθεί αυτό το χαμένο έδαφος, μπορεί να γίνει αρκεί να. Καλά, το δεν είχαμε και άλλη κυβέρνηση προηγουμένως, δηλαδή άμα το είχαν δρομολογήσει έτοιμα είναι να τα συνεχίσουν. Όχι,
Έτσι, θυμοτυπικά, όταν έχουν προκυρηθεί εκλογές, σταματάει οποιαδήποτε δράση για να μην μπουν τα κάρτα. Για ένα-δύο μήνες. Για ένα-δύο μήνες, τα πούν, τα περάσανε νύχτα των παραμονή των εκλογών και έρχεται και άλλη. Ας το περάσει τώρα μέρα που είναι αυτό πρέπει. Λοιπόν, Νίκη, είχαμε και άξιον να συγχαρεί και έτσι, και ο Μπλίνκεν τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως. Είχαμε λοιπόν αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Άντωνι Μπλίνκεν, και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ουσιαστικά του τηλεφώνησε για να το συγχαρεί για την εκλογική του νίκη. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας σημείωσε πως προσβλέπει στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και συμφώνησαν και οι δύο στην ανάγκη διατήρησης σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σου πω βέβαια, Χριστίνα, ότι πολλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για την επικοινωνία την οποία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, λέγοντας πως. Είναι να συναντηθούν τώρα. Είναι να συναντηθούν στα πλαίσια της Συνόδου, δεν θα συναντηθούν οι δυο τους. Και φαίνεται να λένε και τα ξένα δημοσιεύματα και τα δικά μας δημοσιεύματα και τα τουρκικά ότι υπάρχει μια καλή σχέση μετά το σεισμό, θυμίζω, μετά από όλα όσα τα δεινά αντιμετώπισε και η Τουρκία και η Ελλάδα. Και είναι και πολύ θετική η Αμερική, γιατί δεν έχει αυτό το πονοκέφαλο ουσιαστικά, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Αλλά δεν θα αργήσει να επανέλθει ο πονοκέφαλος. Εντάξει, μακάρι να μην συμβεί. Μακάρι να συνεχίσουμε σε αυτό το ειρηνικό πνεύμα. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, τουριστικό λεωφορείο πήρε παραμάζωμα σήμερα το πρωί στις 7 σταθμευμένα γεωταχεία. Εδώ στην Εγνατία έγινε, στην είσοδο της εμπορική πύλη της ΔΕΘ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κατάλαβε πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν κατάλαβα, λέει, πως έγινε. Έχασα ξαφνικά τον έλεγχο. Θυμάμαι που χτύπησα πρώτα το μαύρο αυτοκίνητο και μετά δεν κατάλαβα τι έγινε. Βλέπαμε νωρίτερα, τα βλέπουμε και τα πλάνα. Και πήρε παραμάζωμα και κάποια αυτοκίνητα. Χτυπήθηκαν και αρκετά. Ένα μάλιστα σχεδόν από τη μία πλευρά καταστράφηκε. Πραγματικά το να μην θυμάσαι ακριβώς πως έγινε, να χάσει τον έλεγχο μπορεί να συμβεί. Πως έγινε, τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό στο αστυνομικό δελτίο. Νίκη, φαντάζομαι θα έχεις εκτενές ρεπορτάζ. Και φυσικά, πριν υποδεχθούμε τον Μιχάλη Αγραφιώτη από την Κοζάνη, δεν μπορώ να μην αναφερθούμε και σε ένα νέο καλοκαίρι έχουμε που να μας κάνει να χαλαρώσουμε λίγο, να ανέβουν λίγο και οι θερμοκρασίες, οι εσωτερικές, όχι εξωτερικές. Στη Μύκονο, George Clooney. Εγώ γιατί είμαι εδώ, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτός είναι στη Μύκονο. Εγώ γιατί δεν είμαι εκεί. Γιατί να είσαι εσύ στο Μύκονο? Για να συναντήσω τον George Clooney. Να παρευρεθεί σε αυτό το event που πήγε και ο George Clooney. Συγγνώμη, Ανδρέα. Είναι σαν να σου λέω: είναι Ατζελίνα Τζολί στη Μύκονο και σου λέω: και τι νόημα, και τι να το κάνω. Θα πα να συναντήσει με έναν 65χρονο ηλικιωμένο ηθοποιό. Τώρα τι διακρίσει είναι αυτέ. Με τι, πώ το είπε, 65χρονο. Δεν πάει να είναι και 85χρονο. Δεν πάει να είναι και. Και εξάλλου τι ρατσισμό είναι αυτό με τι ηλικίε. Τι έχουν 65χρονοι, δεν κατάλαβα. Shaming, παρακαλώ. Και καλά, εγώ είμαι και μεγάλη γυναίκα. Η Νίκη είναι και δεν θα ήθελε να συναντήσει τον George Clooney, δηλαδή εσύ. Μια καλησπέρα, μα του έλεγα, δεν θα μεταλούσε. Δεν θα έπρεπε άσχημα, και εγώ συμφωνώ με την Νίκη. Είναι ένας εξαιρετικός ο οποίος πέρα από την πλάκα, που μάλιστα έχει αφήσει εποχή. Όχι, έχει αφήσει εποχή με πολλούς ρόλους που έχει κάνει. Πρέπει τον George Clooney θα μιλήσει για τους ρόλους. Εγώ θα πει. Είμαστε σοβαροί τώρα εδώ μέσα. Να κάνει συνέντευξη, θα αποκαλύψει κάτι επίκαιρε. Και έχει παίξει τον Batman ο George Clooney. Φανταστείτε να τον είχαμε εδώ, θα τον ρωτούσε για τις μεγάλους ρόλους. Αυτό θα ήθελε και εκείνο βέβαια. Εγώ θα είχα άλλη ατζέντα ερωτήσει. Παιδιά. Θα έλεγα την ερωτική ατζέντα, την εγκεφαλική, πόσο εγκεφαλικός είναι, πόσο κλικάρει. Πόσο όμορφος αυτή την ηλικία. Είναι και φιλέλληνα, έχει κάνει δήλωση για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και γενικά είναι και ακτιβιστής, έχει δηλαδή και μια οικολογική συνείδηση, περιβαλλοντική. Είναι άνθρωπος ψαγμένος, είναι το στοιχείο μου, παιδί μου. Καταλάβαμε, Χριστίνα, σ' αρέσει ο George Clooney. Το καταλάβω. Εντάξει, δεν θέλω να σας πείσω παραπάνω. Λοιπόν, και. Είναι στη Μύκονο και. Πήγε στη Μύκονο. Δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που επισκέπτεται την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας αγαπημένος του προορισμός για το καλοκαίρι. Κάτι ορολόγια νομίζω παρουσίασε, έτσι. Δεν παρουσίασε. Ήταν ένα event της γνωστής ορολογοποιίας. Ας μην κάνω διαφήμιση τώρα εδώ. Εμάς περίμενα. Να σου πω ότι ήταν καλεσμένα 200 άτομα, από τα οποία μόνο 12 Έλληνες. Μας έκανε και εντύπωση αυτό, μόνο 12 Έλληνες από τα 200 άτομα. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Καλά, μέσα στο καύσωνο ήταν με κοστούμι.
Αυτό απορώ που το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εμείς τώρα θα μας βλέπετε έτσι, έχουμε κλιματιστικό. Αλλά δεν ξέρω. Τόσο κομψός. Και τα πλάνα που βρήκανε τα παιδιά που κερδίζουν. Και από ό,τι βλέπω δεν είναι και λινό, γιατί βλέπω εγώ και τις φωτογραφίες. Όχι, δεν είναι λινό. Δεν είναι λινό, οπότε έσκασε ο άνθρωπος. Παιδί μου. Εντάξει, φυσάει να μην είμαστε εκεί, να του πάμε κάτι πιο ελαφρύ, να αλλάξει. Να γίνει πιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Νίκη Σταματιάδου για τις πολύ ωραίες τελευταίες ειδήσεις. Και εμείς θα πάμε με τον Ανδρέα Σταματόπουλο να υποδεχθούμε τον καιρό, έχουμε να τα πούμε, τον Μιχάλη Αγραφιώτη και τα νέα της Κοζάνης, όπου από την Κοζάνη έχουμε και υπουργοποιήσεις. Το Μακεδονία Στράγγις. Το Μακεδονία Στράγγις. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στο ωραίο σας πάνελ, αν και με στεναχωρέσατε που είχατε καυγά και δεν με καλέσατε, να καλέσετε στον καυγά. Ήθελες να πεις, πες. Ναι, ο Μιχάλης είναι πάντα πρώτος στους καυγάδες, να ξέρεις. Ωραία, λοιπόν, τώρα μπορούμε να στήσουμε ένα. Μάνι, πες κάτι να πω κι εγώ και να το στήσουμε τον καυγά. Οι Έλληνες ανάβουμε και εύκολα, δεν έχουμε πρόβλημα. Έρχομαι αύριο από κοντά της Αγγλίας και θα καυγαδίσουμε όπως θες. Ωραία. Εγώ... Όλο που θα ήθελα να κάνω, έκανε ένα θετικό ο Μητσοτάκης, έβαλε πρόσωπα τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά, αυτό πρέπει να το καταλογίσουμε. Δεν μου άρεσε ο αριθμός 64 υπουργών που έβαλε. Είπαμε ευέλικτο σχήμα. Είπαμε λίγο μικρό, εντάξει. Δεν έδωσε καλή χρειά και σε νεοδημοκράτες. Όλοι είπαν αυτό το πράγμα. Ότι λέει δεν έπρεπε να βάλει τόσα άτομα, καλή σύνθεση, αλλά λίγο πιο περιορισμένη. Πρέπει να δείχνουμε λίγο έτσι. Να κρατάμε χαμηλούς τόνους τώρα σε αυτές τις πτυχές. Όταν ο κόσμος έχει πρόβλημα με την ακρίβεια, πρόβλημα με το ρεύμα, πρόβλημα με αυτά, να μην δείχνουμε έτσι τόσο πλουσιοπάροχο να μοιράζουμε τις θέσεις των υπουργείων. Δεν έχω δίκιο. Εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι... Είδες, να η πρώτη διαφωνία. Ότι εφόσον έκρινε ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται περισσότερα άτομα, και υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει, καλύτερα να τη μοιράσει σε αρκετούς ανθρώπους παρά να περιμένει από έναν άνθρωπο να κάνει περισσότερη δουλειά. Έτσι τη μοιράζει τη δουλειά και έχει περισσότερα πιο γρήγορα αποτελέσματα, πιστεύω. Θα αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό θα περιμένουμε λίγο για να το δούμε στην πορεία, φίλε Ανδρέα. Τώρα από εκεί και πέρα, κάτι άλλο. Ναι, ήταν. Για τον υφυπουργό τον καινούριο. Για τον υφυπουργό Μακεδονία Στράκης, πες μας. Για τον υπουργό, εντάξει, είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ηλικία. Πώς είναι το όνομά του? Κωνσταντινίδης Ευστάθιος. Ο πατέρας του ήταν υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη κάποτε. Mm-hmm. Δεν το θυμάστε λογικά. Εντάξει, δεν έχει πολλά χρόνια που ήταν υποψήφιος. Το χάσαμε πριν λίγα χρόνια βέβαια. Αλλά είναι ένας άνθρωπος νέος, ένας άνθρωπος δραστήριος. Εκλέχθηκε πρώτη φορά το 2019. Δεν είναι, βέβαια, για μένα δεν μου αρέσει το Μακεδονία Στράκης, έπρεπε να γίνει μια αναδιοργάνωση και να έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Υποτίθεται ότι πήρε μερικές έξτρα αρμοδιότητες τα τελευταία χρόνια, αλλά επίσης έχει υποθεί προεκλογικά και το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρχει έδρα 2-3 υπουργείων στην Θεσσαλονίκη, επιτελικών υπουργείων, όχι δευτερευόντων, να το πω έτσι, το οποίο δεν βλέπουμε βέβαια να υπάρχει στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης μάλλον. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να πάρει κάποια στιγμή αυτό που της αξίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι πάντα στη σκιά της Αθήνας. Πώς θα το κάνουμε, έχει τόσο κόσμο. Είναι το κέντρο των Βαλκανίων η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να είμαι εγώ από την Κοζάνη και να το λέω και να μην το λένε οι ίδιοι οι πολιτικοί της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Πρέπει να το διεκδικήσουν. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό κράτος, είναι αδύνατον να έρθει οποιοδήποτε υπουργείο είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να έρθει ένα υπουργείο. Διαφωνώ κάθετα με τον Ανδρέα. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθει κάλλιστα. Πολλά μπορεί να είναι στημένα κάτω, ας ξαναστηθούν από την αρχή εδώ. Αυτό λέω. Χρειάζεται, αυτή τη στιγμή που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό κράτος, δεν γίνεται. Αν υπάρξει μια αναδιάρθρωση, αν μια αποκέντρωση είναι άλλα, τώρα ξαφνικά να πει σήμερα το πρωί ο Μητσοτάκης. Έτσι γίνονται τα πράγματα, γιατί μεταρρυθμίσεις μιλάμε μπορεί, τότε. Να πει σήμερα ο Μητσοτάκης ότι μετακομίζει το Υπουργείο, ξέρω εγώ. Δεν μετακομίζει σήμερα, αλλά αυτή είναι η πρόθεση μέσα στο επόμενο εξάμηνο να γίνει. Εξάμηνο. Και συγχρόνως να δοθούν αρμοδιότητες στους Δήμους άλλες, έτσι ώστε και οι Δήμοι να επιτελέσουν ένα διαφορετικό ρόλο. Αυτό ζητάνε και εγώ συμφωνώ. Ότι πρέπει οι Δήμοι να γίνουν πολύ πιο ισχυροί. Οι Δήμοι έχουν ήδη ισχυροποιηθεί. Τα περιθώρια τώρα, ακόμα και η Κομισιόν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Πιστέψτε μου και η Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Πρέπει να διεκδικήσουμε εμείς. Εμείς είμαστε δυστυχώς... Αυτά πιο εύκολα Έλληνες, γίνονται. Ναι, σαν Έλληνες είμαστε λίγο... μίζεροι, λέμε, α, δεν γίνεται σε εμάς. Όχι, τίποτα, πολύ εύκολα λέτε ότι λέτε το λέω στον Αντρέα βασικά και σε όλους όσοι πιστεύουν αυτό το πράγμα. Πολύ εύκολα υποτάσσεστε στο ότι αυτό δεν γίνεται. Τι θα πει δεν γίνεται, γίνεται και παραγίνεται. Όχι, έτσι όπως λειτουργεί το οργάνωμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών αύριο. Δεν με νοιάζει εμένα τι πρέπει να αλλάξει. Το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς που μας βλέπουν αυτή την ώρα τι πρέπει να αλλάξει. Ας τα αλλάξει. Όταν είναι με αυτό το ποσοστό που πήρε, δεύτερη τετραετία. Ταμείο ανάκαμψης, πολλά λεφτά θα πέσουν. Ας τα αλλάξει. Χριστίνα μόνο γι' αυτό. Ότι εμείς εδώ έχουμε το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν μπορεί να αποφασίζει, συγγνώμη τώρα, το Ντίσελντορφ ή η κεντρική τράπεζα εκεί που είναι η Φραγκφούρτη για το μέλλον μας την ώρα που εμείς έχουμε τις προσφυγικές ροές εδώ. Στον Εύρο τις έχουμε τις προσφυγικές ροές. Εδώ πρέπει να είναι το κέντρο της μεταναστευτικής πολιτικής για να δώσει αξία και όλο αυτό που θες. Πάντως... Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο βάρος και η Ελλάδα θα πρέπει να έχει την ευθύνη ακόμα και στα γραφεία των επιτρόπων να είναι εδώ να ζουν την κατάσταση. Λέμε τώρα. Το γεγονός ότι ο Παπαδόπουλος που ήταν πριν υπουργός τώρα δεν έγινε, αυτό πώς το σχολιάζεις? Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ναι, ο Μιχάλης. Υπάρχει μια αλλαγή. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι συνέχεια. Δεν τους έγινε ένα, τη μισή θητεία έγινε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ήταν δύσκολο υπουργείο. Το Υπουργείο Μεταφορών μαζί με τον Καραμαλή πήραν όλο το βάρος της ευθύνης. Και τώρα ο Στάθης Κωνσταντινίδης ως πρώτος ψήφος δύο συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ήταν δίκαιο και έγινε πράξη να πω και ένα ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αυτός υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης. Αν και επαναλαμβάνω, δεν είναι για μένα, βλέποντας τα Υπουργεία, Ανδρέα, το ξέρεις και εσύ, ότι είναι ένα Υπουργείο μηντή. Διακοσμητικό. Ναι. Υπουργείο. Ναι, πάντως επειδή ανέφερε στο πρώτο σε σταυρός, δεν αξιοποιήθηκαν όλοι όσοι μπήκαν στην κυβέρνηση οι πρώτοι σε σταυρούς. Δηλαδή, αλακάρτη ήταν η επιλογή, έτσι. Απλώς επειδή η Κοζάνη έχει φάει πολύ πολιτικό ξύλο το τελευταίο διάστημα και το παραδέχεται και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, και επειδή παίζεται και κάτι και με τον Περιφερειάρχη, τώρα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα αν θα είναι, αν δεν θα είναι υποψήφιος. Υπάρχει, κρατάμε μικρό καλάθι για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις. Τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιον περιφερειάρχη υποστηρίξει, αν και εδώ όταν είχε έρθει και μίλησε στην Κοζάνη, είπε ότι εμείς θα στηρίξουμε τον Γιώργο τον Κασαπίδη για περιφερειάρχη. Πολλά λέγονται, πολλά γράφονται. Κρατάμε μία επιφύλαξη και το ρεπορτάζ για μετά το καλοκαίρι, μετά τον μπάνιο. Μιχάλη, στην αντιπολίτευση, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ που ανέβασε τα ποσοστά του, τι λένε, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί που στρέφουν την προσοχή τους στις δημοτικές ευρωεκλογές και στις ευρωεκλογές. Ναι, στρέφουν πολύ την προσοχή τους. Πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μόνο μία έδρα. Πλέον δεν έχει. Και φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τραβάει πλέον. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έρχεται, αν δεν κάνει κάποιες αλλαγές δυνατές, έρχεται το πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα φτάσει πάλι στο 3% που ήταν το κουκουέ εσωτερικό. Το ΠΑΣΟΚ βγάζει με ένα έδρα τον Πάρτη Κουκουλόπουλο μετά από 10 χρόνια. Επανακάμπτει ο Κουκουλόπουλος. Πώς? Επανάκαμψε, λέει ο Κουκουλόπουλος. Ναι, όσο να είναι για την Κοζάνη, είναι σημαντικό στοιχείο γιατί εντάξει, ήταν ένα παλιό δυνατό κομμάτι του ΠΑΣΟ. Ξέρεις, υπάρχει. Δεν θα επανέκαμψε ο κύριος Φλωρίδης, δεν θα επανακάμψει ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ακούστε όμως, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρασκήνιο. Υπάρχει εδώ στην Κοζάνη τουλάχιστον από στελέχη φύλλα προσκύμενα στην Άννα του Διαμαντοπούλου ότι δέχτηκε τηλεφώνημα και η Άννα Διαμαντοπούλου δεν δέχτηκε να αναλάβει θέση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το σχολιάζεται? Αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ ξαναπαίρνει τα πάνω του ίσως και θέλει εκεί να επιτελέσει ένα πιο καθοριστικό ρόλο. Έχει διαρκεί τη σχέση της με το ΠΑΣΟΚ όμως. Η αλήθεια είναι αυτή, από το 2014 και μετά, από τη συγχωρημένη τη Φόβη την Κινηματά, δεν είχε επαφές με το ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια μεγάλη απόσταση πολιτική. Αλλά τώρα όλοι σχεδόν το βράδυ των εκλογών άκουγα ότι παίρνει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και η Άννα Διαμαντοπούλου μαθαίνω ότι αρνήθηκε. Ισχύει αυτό? Θα ήθελα να ευχάριστε να μάθουμε τι έγινε τελικά σε αυτό όλο το παρασκήνιο. Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί η Άννα Διαμαντοπούλου στηρίζει πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ νωρίτερα από ότι τον στηρίζει ο Καρατζαφέρης και άλλοι μεταγενέστεροι υποστηρικτές του. Και είδαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι πάλι τον αξιοποίησε, έτσι κι αλλιώς.
Όσοι τον καλά. Στηρίζουν δηλαδή. Δεν λέω καλά κακά, λέω ότι βλέπουμε ότι αυτοί που τον στήριξαν από το παλιό Πασόκ τους ανταποκρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θέλει να κάνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο κέντρο, έτσι. Είναι ορατό αυτό. Λογικό. Δεν μπορεί χωρίς το κέντρο να στεριώσει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αλλά ο Μητσοτάκης θέλει να έχει έρισμα στο κέντρο. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουμε και το παρασκήνιο. Τι έγινε με το Φλωρίδη ειδικά. Εντάξει, ο Χρυσοχοΐδης λογικό ήταν να μπει στην κυβέρνηση. Γιατί ο άνθρωπος έβαλε και υποψηφιότητα, εκτέθηκε, τον ψήφισαν οι Δημοκράτες. Ο Φλωρίδης, πολλοί λένε γιατί μπήκε στην κυβέρνηση. Αυτός μέχρι χθες ήταν το Ανδρουλάκη άνθρωπος. Πολλοί το λένε αυτό. Και το εκφράζουν το. Και εδώ οι Βορειοελλαδίτες ειδικά, γιατί εδώ εμάς αφορά πιο πολύ. Τη δική μας γειτονιά, παρά το γεγονός ότι ο Χρυσοχοΐδης κατέβηκε στο Περιστέρι. Ναι. Μαθίες ήταν μια ζωή. Σιβέρια, ναι. Ο Φλωρίδης, όντως, και εγώ το είπα και χτες, ότι πραγματικά εγώ διαφωνώ κάθετα με την υπηργοποίηση του Γιώργου του Φλωρίδη, γιατί δεν μπορεί να θέλει να κάνει, δεν κάνει άνοιγμα, πιστεύω, στο κέντρο, βάζοντας έναν πρασινοφρουρό, έναν Πασόκο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κριθεί και έχει υπουργοποιηθεί από το παρελθόν και έχει υπηρετήσει το Πασόκ, πρασινοφρουρός, δεν τον βάζει τώρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν προοδευτικά από το λεγόμενο αυτό χώρο άτομα να επιλέξει. Τώρα έναν άνθρωπο τόσο πολύ χρωματισμένο, κακό κάνεις και ο απλός νεοδημοκράτης διαρωτάται. Καλά, ένας νεοδημοκράτης, ένας δεξιός, ικανός, σαν το Φλωρίδη, δεν υπήρχε ο πιο ικανός από όλους σαν ο Φλωρίδης. Οι δεξί τι γίνανε, δεν υπάρχουν. Εντάξει, αυτό το ακούμε και το ακούγαμε και στην προηγούμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι πάλι άλλο με το αν συμφωνώ ή όχι στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Είμαι υπέρ ότι ένας πρωθυπουργός έχει μια συνολική εικόνα και ένα σχέδιο. Μπορούμε να κριτικάρουμε οτιδήποτε, αλλά οφείλει να ασκήσει ηγεσία με τον τρόπο που εκείνος νομίζει και να κριθεί γι' αυτό. Ναι, δεν το είχε πει από πριν ότι ξέρετε, εγώ θα βάλω το Φλωρίδη ή θα βάλω το Σταύρο Μπένο, άλλη Ναφθαλήνη του Πασόκ. Ότι και οποιοδήποτε άλλο που του θυμήθηκε ότι υπηρετούσε κάποτε τον Ανδρέα Παπανδρέου και του θυμήθηκε τώρα ενώ είναι στη δύση του φυσικού τους αλλά και πολιτικού τους βίου, δεν τους υπουργοποιεί τώρα ο Μητσοτάκης. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας πολύ και σε μεγάλη ηλικία μπορεί να δούμε τον εαυτό μας Ανδρέα σε κανένα κόμμα μπροστάριδες. Ναι Μιχάλη. Ανδρέα, μιλάμε για σημειτικούς, έχει διαφορά. Εντάξει. Άλλο Παπανδρεϊκό Πασόκ, άλλο Σημειτικό Πασόκ. Μιλάμε για μια δεκαετία και διαφορά. Άρα εδώ δεν είναι τοποθετημένοι έτσι τυχαία κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Βέβαια, εμένα μου εξέφραζαν για το Φλωρίδη κάποια παράπονα κάποιοι, γιατί λέει να έχει αναλάβει πολλές εταιρείες ως δικηγόρος και δεν πρέπει να μπαίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί θα επηρεάσει καταστάσεις. Καλά, ξέρεις, καλά. Τώρα είναι στο στόχαστρο έτσι κι αλλιώς. Είναι λογικό από τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας εννοώ και από τα στελέχη της. Πάντως και τον Κουκουλόπουλο. Άλλη Ναφθαλήνη. 100 χρόνια ήταν δήμαρχος, μετά ήταν υπουργός. Κάποιο νεότερο να βάλουν εκπροσωπήσει την περιοχή δεν υπήρχε πάλι. Γυρίσαμε επιστροφή στο παρελθόν. Πρέπει, παιδί μου, με τους νεότερους. Άσε στην πολιτική να αξιοποιούνται οι πιο μεγάλοι άνθρωποι. Συνεχώς όλο νέοι, για όνομα του Θεού. Έλα, έλα. Ανδρέα, πρώτη φορά στο Κουκουλόπουλο του γραφείου πήγα τρίτη δημοτικό. Συμποντεύω από τώρα. Αλήθεια, έτσι. Τρίτη δημοτικού ήμουν πρώτη φορά στο γραφείο. Μιχάλη, τι γίνεται, τι γίνεται τα YouTube σου, για πες πώς πάνε. Όλα καλά πάνε. Τώρα αλλάζω λίγο βέβαια. Στροφή, παίρνω μια στροφή, θα ασχοληθώ με την πολιτική επικοινωνία. Θα τα πούμε από κοντά τα επόμενα σχέδιά μου, γιατί η δημοσιογραφία, παιδιά, εντάξει. Την έχω βαρεθεί τη δημοσιογραφία. Όπως έλεγε ο Τσάκωνος στην ταινία, 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, 20 χρόνια στη δημοσιογραφία, 20 χρόνια στην πολιτική επικοινωνία. Είσαι νέος άνθρωπος, θα αλλάξεις πολλές καριέρες, έτσι λέει τουλάχιστον η έρευνα. Μιχάλη Αγραφιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Και Ανδρέα Σταματόπουλε, κάτι άλλο το στοματάκι σου που είναι συνέχεια πικρόχολο, θα μας πει κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Καθόλου, απλώς να βλέπουμε από ποιους εκφραζόμαστε. Και τον Κουκουλόπουλο, ο οποίος είναι συμπαθής ο άνθρωπος. Αλλά... Εγώ θυμάμαι πάντως τώρα που το είπε, ήμουνα πολύ μικρή όταν τον έβγαζα στο ραδιόφωνο στον Αντένα. Τότε της Κοζάνης. Ναι, δηλαδή πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά. Ευχαριστώ. Μετά διατέλεσε βεβαίως και υπουργός εσωτερικών. Ναι, ισχύει. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα.